Γεια σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η σήμερα 27 Σεπτεμβρίου και είναι το δελτίο ειδήσεων από το magnesianews.gr. Λευκός καπνός βγήκε το μεσημέρι από το Μέγαρο Μαξίμου μετά τη συνάντηση των τριών κυβερνητικών πολιτικών αρχηγών, μπαίνοντας στην τελική ευθεία για την έγκριση και εφαρμογή του δυσβάστακτου πακέτου μέτρων που προβλέπει μεταξύ άλλων περαιτέρω περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, καθώς και ψαλίδις επικουρικά επιδόματα. Πρώτος έκανε δηλώσεις ο πρόεδρος της Δημάρ, Φώτης Κουβέλης, ο οποίος δήλωσε ότι υπάρχουν ζητήματα σε εκκρεμότητα, ενώ συμπλήρωσε ότι η Δημοκρατική Αριστερά επιμένει στη ρήτρα αντικατάστασης. Υπήρξε συμφωνία σε βασικούς άξονες, υπάρχουν βέβαια ζητήματα ακόμη σε εκκρεμότητα. Θα αναζητηθεί η τετραετής επιμήκυνση και βεβαίως η επιμονή μας στη ρήτρα αντικατάστασης των μέτρων από όλα εκείνα τα οποία θα προκύπτουν ως προϊόν εσόδων. Η ρήτρα αντικατάστασης είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέτρο και όταν μάλιστα υπάρξει, και θεωρώ ότι είναι δυνατό να υπάρξει, η επιμήκυνση, θα αποτελεί μια πάρα πολύ σημαντική ελάφρυνση, διότι αναμφισβήτητα τα μέτρα ούτως ή άλλως έχουν το δικό τους βάρος πάνω στην ελληνική κοινωνία. Η αντιμετώπιση της Τρόικας ξεκινάει αυτές τις ημέρες, αλλά η συνολική διεκδίκηση θα γίνει σε πολλαπλά πολιτικά επίπεδα, έτσι ώστε όταν θα έρθει το όλο πακέτο στη Βουλή να είναι ενταγμένο. Μετά τις 8 Οκτωβρίου θα είναι ενταγμένο μέσα σε ένα συγκεκριμένο και γενικότερο πλαίσιο που θα αφορά την ανάπτυξη, την φορολογία, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και κάθε τι άλλο το οποίο μπορεί και πρέπει να υπάρξει ως ουσιαστική μεταρρύθμιση. Για την άλλη ρήτρα απόκλησης από τους στόχους, κύριε Πρόεδρε. Εγώ επιμένω στην ρήτρα αντικατάστασης των μέτρων. Είναι πιθανό. Ο πρόεδρος του Πασόκ, Ευάγγελος Βενιζέλος, επεσήμανε ότι αυτό που θα φέρει την ανάπτυξη είναι η επιμήκυνση, δηλαδή το άπλωμα των μέτρων έως το 2016. Έχουμε τους βασικούς άξονες για την τελική φάση της διαπραγμάτευσης με την Τρόικα. Βεβαίως, οι άξονες αυτοί πρέπει να εξειδικευθούν και καθοριστικό κριτήριο για την εξειδίκευση είναι η περίοδος εφαρμογής. Άρα, παράλληλα με την συζήτηση που κάνουμε με την Τρόικα, πρέπει να ξεκινήσει εντατική πολιτική διαπραγμάτευση σε υψηλό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλιστεί αυτό που από την αρχή ζητούσαμε και είχαμε συμφωνήσει με τον Πρωθυπουργό στις προηγούμενες συζητήσεις μας, η παράταση της περίοδου δημοσιονομικής προσαρμογής. Έχει τεράστια σημασία τα μέτρα να εφαρμοστούν όχι μέχρι και το 2014, αλλά μέχρι και το 2016, γιατί το άπλωμα των μέτρων σε 4 χρόνια τα κάνει πιο ήπια, πιο φιλικά και επιτρέπει να λειτουργήσει η ρήτρα αντικατάστασης, δηλαδή να μην εφαρμοστούν τελικά δύσκολες περικοπές, γιατί θα έχει πάρει μπρος η οικονομία, θα έχουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και άρα πολύ καλύτερα αποτελέσματα από τα έσοδα. Με τις δηλώσεις του Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας έθεσε και το χρονοδιάγραμμα, τονίζοντας ότι τα μέτρα θα συζητηθούν τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου με την Τρόικα και στη συνέχεια στις 8 Οκτωβρίου με τους Ευρωπαίους ομολόγους του κ. Τουρνάρα στο Eurogroup. Πρέπει να συμφωνήσουν και οι εταίροι μας πρώτα. Τώρα αυτή η βασική συμφωνία εμένα μου δίνει μια βάση για μια δυνατή διαπραγμάτευση. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε με την Τρόικα πρώτα και με τους εταίρους μετά. Μετά τις 8 θα ψηφιστούν τα μέτρα ή πριν? Δεν ξέρω πότε θα ψηφιστούν. Πρέπει να έχουμε τη συμφωνία της Τρόικας και των εταίρων μας. Πότε θα γίνει πριν ψηφιστούν? Άρα δηλαδή μετά τις 8. Το δυνατό. Για να έχετε τη συμφωνία πρέπει να είναι μετά τις 8. Όταν λέτε να έχετε τη συμφωνία μετά τις 8. Θέλουμε να βάλουμε ρήτρες επίτευξη στόχων. Θα το κουβεντιάσουμε την Τρόικα την επόμενη εβδομάδα. Αυτό που θέτει ρήτρες σε περίπτωση απόκληση από στόχους, θα είναι μια διπλή ρήτρα, δηλαδή. Θα προσπαθήσουμε να είναι συμμετρική η ρήτρα αυτή και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Τι σημαίνει τετραετή επιμήκυνση? Τι σημαίνει τετραετή επιμήκυνση που είπε ο κύριος Κουβέλης ότι ζητάτε τετραετή επιμήκυνση? Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Διετή επιμήκυνση, όχι τετραετή. Τετραετή είπε ο κύριος Κουβέλης. Όχι, μάλλον, όχι, διετή επιμήκυνση. Από το 13 μέχρι
16 θέλουμε. Is there an agreement, Mr. Samaras? With the political partners? Yes, there's a basic agreement, yes. Όταν λέτε ότι θέλετε την έγκριση των εταίρων, σημαίνει μετά τις 8 Οκτωβρίου η ψήφιση στο μέτρο. Δεν ξέρουμε πότε, πρέπει να έχουμε έγκριση των εταίρων μας. Στο Eurogroup. Στο Eurogroup. Basically, yes. We have agreed with the political partners, yes. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η κυβέρνηση σχεδιάζει ανατροπές στο φορολογικό σύστημα προκειμένου να αποκομίσει τα έσοδα και σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα φορολογούνται με κοινό συντελεστή 35%, ενώ για μισθωτούς και συνταξιούχους προβλέπεται διατήρηση του αφορολόγητου, μείωση των φορολογικών κλιμακίων και ανώτατο φορολογικό συντελεστή 35% από 45% που είναι σήμερα. Την αντίδραση των εμπόρων στα νέα μέτρα εξέφρασε μιλώντας στο Ράδιο 1 το μέλος της διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου Απόστολος Νάσιος. Τώρα όσον αφορά για τον τρόπο φορολόγησης, επειδή κάθεται πραγματικά έτσι να έχουμε γύρω σε μια εβδομάδα, είναι αλήθεια που και προσωπικά και πάρα πολλοί συνάδελφοι, όσοι το έχουν συνειδητοποιήσει ακριβώς τι πρόκειται να συμβεί, πραγματικά έχουμε χάσει τον ύπνο μας. Θέλω να φέρω έτσι απλώς ένα παράδειγμα. Μια μικρομεσαία επιχείρηση. Όπως είναι δικιά μου, όπως είναι οι πιο πολλές αυτή τη στιγμή, ας το πούμε, στην ελληνική κοινωνία και στο Βόλο, που είναι και οικογενειακές. Με ένα υπάλληλο ή και καθόλου αυτό απασχολούμενοι. Έχει κέρδη αυτή τη στιγμή γύρω στις, ας το πούμε, 15 με 20.000 ευρώ. Να. Αυτά μένουν τη χρονιά, έτσι. Δηλαδή θα βγάλουμε τις αγορές, θα βγάλουμε τα έξοδα και θα μείνουν αυτά. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, 15 με 20.000 ευρώ. Στις 15.000 ευρώ, έχουμε ως παράδειγμα για να καταλάβουμε τι γίνεται, το 30 ή 35, γιατί ακούγεται για 35% σήμερα το πόρο. 35 πάει σήμερα, ναι. 35 είναι ακριβώς 5.000. Ναι. Θα πρέπει όμως να προσθέσουμε και την προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά. Σωστό. Η οποία θα είναι στις 5.000, είναι συν 2.500, άρα 2.700 συγκεκριμένα. Πάει δηλαδή στις 7.700. Από εκεί πέρα θα βάλουμε το τέλος επιτιδεύματος που υπάρχει για τους επαγγελματίες και την εισφορά αλληλεγγύης. Και πάμε στις 9.000 περίπου ευρώ. Και μετά έχουμε από τις 9 μέχρι τις 16 ή τις 15 είναι 6.000 ευρώ τα οποία σου μένουν. Από αυτά λοιπόν που σου μένουν θα πρέπει να πληρώσεις το ΤΕΒΕ. Το ΤΕΒΕ, όπως είναι, το ΟΕ δηλαδή, όπως είναι γνωστό, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, όπως και ήταν και η προηγούμενη χρονιά που μας πέρασε, εξαιρείται, δεν μπαίνουν δηλαδή στα έξοδα της επιχείρησης. Κακώς. Σου λέει, κόψε το λαιμό και βρες τα και δώσ' τα. Λοιπόν, μετά πέστε μου, απλά είναι τα παραδείγματα. Πώς τι θα μείνει στον έμπορο. Θέλετε να πω ότι είναι το εισόδημα 20.000 ευρώ. Να το ανεβάσουμε, να το ανεβάσουμε. Θα σου μείνουν και 5.000 ευρώ για την οικογένεια, ο έμπορος. Δηλαδή, εμείς δεν δουλεύουμε μόνο για να βγάλουμε τα έξοδα της επιχείρησης. Θα θέλουμε να έχουμε κάποια χρήματα και για εμάς. Δηλαδή, έχουμε και εμείς το δάνειο, το στεγαστικό, έχουμε το ενίκιο, έχουμε το φόρο, το χαράτσι, το ρεύμα, το φαγητό, τα φροντιστήρια των παιδιών. Δηλαδή, πραγματικά δεν μένει τίποτε. Ναι. Και μην μας μπερδεύουν λιγάκι τα πολυκαταστήματα τα μεγάλα, τα οποία είναι οι ξένες πολυεθνικές, τα οποία αυτά έχουν πολύ διαφορετικό, πιστέψτε με, τρόπο φορολόγησης. Δηλαδή, για πείτε μας πώς φορολογούνται αυτοί. Αυτοί ουσιαστικά, επειδή θεωρούνται υποκαταστήματα ξένων, όπως είναι εδώ πέρα. Ο Ζάρας, ας πούμε, ναι. Ναι, σωστά, των πολυεθνικών, ουσιαστικά θεωρούνται. Τα χρήματα ουσιαστικά βγαίνουν όλα έξω. Δεν έχουν καμία σχέση με τον τρόπο αυτοφορολόγησης. Είναι ανώνυμες εταιρείες και έχουν πολύ διαφορετικό τρόπο φορολόγησης από ό,τι έχουν οι ατομικές επιχειρήσεις. Ανεπαίσθητη πτώση σημείωσαν οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες για δεύτερο συνεχή μήνα τον Αύγουστο, καθώς το εκλογικό αποτέλεσμα του Ιουνίου περιόρισε, ως φαίνεται, τους φόβους για πιθανή έξοδο της χώρας από το ευρώ, σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τίτλοι τέλους για τον ΕΟΠΗ, λένε σε δελτίο τύπου που εξέδωσαν από κοινού όλοι οι ιδιωτικοί φορείς που είναι συμβεβλημένοι με τον οργανισμό και ανακοινώνουν την απόφασή τους να προχωρήσουν σε από κοινού επίσχεση της παροχής των υπηρεσιών τους προς το Ταμείο από τις 8 έως τις 12 Οκτωβρίου. Χωρίς πρόσθετη επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, το ΙΚΑ δεν είναι σε θέση να καταβάλει τις συντάξεις έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΙΚΑ, Νίκος Χαντζόπουλος. Στις τοπικές ειδήσεις τώρα, σήμερα, έναν ολόκληρο μήνα μετά το θάνατό της, έγινε τελικά η νεκρόσιμη ακολουθία μιας 55χρονης γυναίκας, πρώην εργαζόμενη στο νοσοκομείο του Βόλου, που πέθανε στα τέλη Αυγούστου και παρέμενε στο ψυγείο, καθώς δεν την αναζήτησε κανείς. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η γυναίκα ζούσε μόνη μετά το θάνατο των γονιών της, ενώ η κηδεία της έγινε με χρήματα που συγκεντρώθηκαν μετά από πρωτοβουλία των εργαζομένων στο νοσοκομείο.
Ξεκίνησαν σήμερα το μεσημέρι στο Συνεδριακό Κέντρο της Μητρόπολης Δημητριάδος οι εργασίες του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ορθοδόξων Ψυχοθεραπευτών, παρουσία σημαντικών ομιλητών. Στο περιθώριο συνέντευξης τύπου που παραχωρήθηκε σήμερα το πρωί, οι διοργανωτές αναφέρθηκαν στη σημερινή πραγματικότητα που διαμορφώνεται λόγω της κρίσης. Είναι αυτό το 5ο Διεθνές Συνέδριο Ορθοδόξων Ψυχοθεραπευτών. Mm-hmm. Είναι άνθρωποι που ασχολούνται με τα θέματα της ψυχικής υγείας, όπως καταλαβαίνετε. Uh-huh. Και φέτος έχουν θέμα ψυχοθεραπεία και επιμαντική. Mm-hmm. Αποκαλύψεις της ύπαρξης. Να διευκρινίσουμε κάτι. Μιλάμε για ιερωμένους που κάνουν, ασκούν όχι, και τον ρόλο του ψυχοθεραπείας. Όχι. Και λαϊκοί και ιερωμένοι. Μάλιστα. Αλλά είναι γενικά ψυχίατροι. Ψυχίατροι. Ψυχιατρικό συνέδριο είναι λοιπόν. Ακριβώς. Αλλά έχει το χαρακτηριστικό ότι όσοι μετέχουν και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό έχουν την ορθόδοξη πίστη ως βάση. Mm-hmm. Είναι ορθόδοξοι δηλαδή χριστιανοί. Ναι. Και κυρίως αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο μια οντότητα που έχει και πνευματικότητα αλλά και ψυχική κατάσταση. Και επειδή εμείς ασχολούμεθα με την πνευματική πλευρά του ανθρώπου, ποιμαντικά θέλουμε να σώσουμε την ψυχή του ανθρώπου, αλλά έρχονται και αυτοί να συμβάλλουν όταν τα πράγματα είναι σε μια κατάσταση που ξέρουμε πολύ καλά ότι ο ειδικός έχει λόγο και πρέπει να συμβάλλει. Η συνεργασία μεταξύ ποιμένων και ψυχοθεραπευτών νομίζω ότι είναι το ζητούμενο και αυτός ο διάλογος έχει χρόνια τώρα που ξεκίνησε στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι καρποφορεί. Θύμα ληστείας έπεσε χθες το μεσημέρι ένας 74χρονος άνδρας στο Βένετο του Δήμου Ρίγα Φεραίου από δύο άνδρες που τεπιτέθηκαν στο καφενείο που διατηρεί και τον χτύπησαν με γροθιές στο πρόσωπο. Ο ηλικιωμένος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι μπήκαν στο καφενείο του δύο άγνωστοι άνδρες. Του επιτέθηκαν χτυπώντας τον με τα χέρια στο πρόσωπο, του έκλεψαν μικρό χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή. Ξεκίνησαν πάλι από τις αρχές της εβδομάδας οι έρευνες για τον εντοπισμό του 56χρονου Ισπανού κατοίκου Βελγίου που χάθηκε την Τετάρτη 22 Αυγούστου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής Κιάθου και έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται. Όπως έγινε γνωστό από έγκυρες πηγές, την περασμένη Κυριακή έφτασαν στη Σκιάθο η σύζυγος και η αδελφή του Χωσέ Μπενίτο Σάντεθ μαζί με άλλους 6 συγγενείς και φίλους του ζευγαριού με έτοιμα να ξεκινήσουν και πάλι οι έρευνες. Στη σύλληψη άλλων 9 αλλοδαπών τρίτων χωρών προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος Αλμυρού γιατί προσπάθησαν με βλαστά έγγραφα να βγουν από την Ελλάδα με προορισμό τον Μπέργκαμο της Ιταλίας μέσω του αεροδρομίου της Νέας Ανχιάλου. Σημειώνεται μάλιστα ότι είναι η πολλωστή φορά που γίνονται ανάλογες σύλληψεις. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες εξαιτίας της μείωσης των εφημεριών και της έλλειψης προσωπικού στο Κέντρο Υγείας Βελεστίνου. Συγκροτήθηκε παράλληλα Επιτροπή για την Εξεύρεση Λύσεων Αντιμετώπισης των Προβλημάτων. Διακοπή υδροδότησης από το φράγμα Παναγιώτικο σε καλά νερά, Άφισο και Κορόπη πραγματοποιήθηκε με απόφαση των αρμοδίων λόγω της διαρροής αλλά και της υποβάθμισης της ποιότητας του νερού. Εδώ το είχαμε πει και στη συνεδρίαση που έγινε στη Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας ότι το νερό έχει υποβαθμιστεί και στις συγκεκριμένες περιοχές που το νερό που παλιά πέρανε ήταν καλύτερες ποιότητες, γι' αυτό το λόγο αποφασίστηκε να δοθεί από τις παλιές. Δημαρχέ, έχει πέσει η στάθμη του νερού και όσο πιο πέφτει η στάθμη είναι πιο. Όταν έχουμε απώλεια την ημέρα 4.000 κυβικά, ας πούμε, είναι να πέσει η στάθμη. Όταν... Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Όταν λέμε ότι έχει υποβαθμιστεί η ποιότητα του νερού, τι έχει το νερό δηλαδή, κολοβακτηρίδια, τι έχει. Όχι, από πλευρά υγιεινής είναι εντάξει. Έχει μια θολούρα, ας πούμε, που αυτό οφείλεται στο ότι πέφτει η στάθμη. Ναι, δηλαδή και να το πιει κάποιος δεν παθαίνει κάτι, αυτό θέλω να πω. Δεν έχει κάποια στοιχεία. Όχι, αλλά όταν το βλέπει κανείς δεν μπορεί. Μάλιστα. Έχει μια θολότητα το νερό και γι' αυτό δεν το βάζετε στο δίκτυο. Ποιες περιοχές δεν έχουν νερό τώρα από τον Παναγιώτικο? Αυτές που είπατε προηγουμένως. Καλά νερά. Κορόπη και. Μάλιστα. Αυτοί τώρα υδροδοτούνται από πού, από τις προηγούμενες. Από τις παλιές πηγές. Μάλιστα. Αυτό τώρα μέχρι να ξαναγεμίσει το φράγμα νερό, δηλαδή. Ναι, όταν και αποκατασταθεί. Βέβαια, η προσωρινή λύση είναι το νερό το οποίο μας φεύγει να το επαναφέρουμε πάλι στη λεκάνη του φράγματος. Μάλιστα. Βρε Δήμαρχε, πες μου κάτι σε παρακαλώ, γιατί δεν τα είπαμε μετά τη σύσκεψη που είχατε στην Περιφερειακή Ενότητα με τον Περιφερειάρχη. Τι θα γίνει τώρα με το Παναγιώτικο ακριβώς, τι περιμένετε να γίνει? Τι θα γίνει? Λοιπόν, αυτό το οποίο εγώ ζήτησα να μου διευκρινιστεί υπεύθυνα και απαντήθηκε από τον κύριο Θανόπουλο, το οποίο το βιογραφικό βλέπει εμπιστοσύνη, ζήτησα να μου πούνε εάν υπάρχει φόβος να σπάσει το φράγμα. Που κατηγορηματικά ήταν η απάντηση αρνητική, ότι δεν υπάρχει φόβος το φράγμα να υποστεί αυτή τη ζημιά. Στη συνέχεια είπαμε να εντοπίσουμε, να ερευνήσουμε, να δούμε από πού υπάρχει η διαφυγή του νερού
ναι. Για να, σε βάθος ενός έτους ας πούμε και διετίας, για να δούμε πώς θα γίνει η αποκατάσταση με τσιμεντενές κλπ. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Sky και του Radio 1, όλοι μαζί μπορούμε το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι θα συγκεντρωθούν φάρμακα και υγειονομικό υλικό στο προάβλιο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βόλου. Τα φάρμακα θα δοθούν στο κοινωνικό φαρμακείο του Βόλου. Εμείς εδώ και 2 χρόνια ξέρουμε πολύ καλά, όλη η κοινωνία το ξέρει, ότι έχουμε με πρωτοβουλία του Φαγητικού Συλλόγου Μονησίας και την βοήθεια την σοβαρή και ειλικρινά αναγκαία βοήθεια για την υλοποίηση των σχεδίων μας, mm-hmm. της υλοποίησης του κοινωνικού φαρμακείου. Το οποίο πρόσφατα επαναλειτουργήσε. Έτσι, μπράβο. Και επαναλειτουργήσε και τη νέα περίοδο, είχε διακόψει για ένα μήνα περίπου. Mm-hmm. Λοιπόν, μπήκαμε σε μια νέα λειτουργία και το Σάββατο θα μπορέσουμε έτσι να προσφέρουμε και σε μια περισσότερη μεγάλη εμβέλεια από ό,τι αφορά την κοινωνία μας, την κοινωνία της Μανησίας, να ζητήσουμε τη συνδρομή των πολιτών προκειμένου να μαζευτούν και φάρμακα για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού μας. Και για άπορους. Πραγματικά το πόσο δύσκολο είναι αυτή την περίοδο η επιβίωσή μας και κυρίως η προσπάθεια να καλύψουμε το δικαίωμα στην ζωή που σημαίνει φάρμακο. Και επειδή, όπως είπατε, υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες στον τρόπο χορήγησης και αγοράς του φαρμάκου, mm-hmm. μιας και τα ταμεία έχουν σχεδόν δημιουργηθεί ως ένα βαθμό πάυση πληρωμών, υπάρχει το κοινωνικό φαρμακείο που στις ομάδες οι οποίες πραγματικά είναι ανήμπορες προσφέρει όσο μπορεί. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν το Σάββατο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, με τη βοήθεια και του δικού σας σταθμού, την πολύτιμη και για μας είναι πραγματικά έτσι ένα μεγάλο ευχαριστώ, λέμε από την καρδιά μας για τη βοήθεια που προσφέρετε, όπως είπα λαδικά ο τηλεπτικός και ραδιοφωνικός σταθμός Sky, να μπορέσουμε να ζητήσουμε από την κοινωνία να συνδράμει όσο μπορεί προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που αυτή mm-hmm. την ώρα περισσότερο έχουμε σε εισπνεώμενα κυρίως για παιδιά, mm-hmm. Σιρόπια για αντιβιωτικά για παιδιά και βέβαια εντάξει τα γνωστά πλέον φάρμακα που πάντα υπάρχουν, αλλά είναι κάτι της περίοδου που διανύουμε. Χτες πάλι κάναμε μια καταγραφή στο φαρμακείο το κοινωνικό που στεγάζει των γνωστών στην Ιερά Μητρόπολη, στο κοινωνικό mm-hmm. κέντρο, στο ημιυπόγειο χώρο. Πανέμορφα αυτοκίνητα αντίκες ηλικίας έως και 85 ετών βρίσκονταν σήμερα στην παραλία του Βόλου, συγκεντρώνοντας τον θαυμασμό των περαστικών και των επισκεπτών. Αφορμή ήταν η εκκίνηση που δόθηκε για το σημερινό πρόγραμμα του 41ου Διεθνούς Ράλι Φίλπα. Το διαγωνιστικό μέρος, να πούμε ότι γίνεται στο Πήλιο. Είναι σπουδαίο γεγονός και αυτό και έρχεται ως συνέχεια άλλων ανάλογων διοργανώσεων μεγάλων και μεγαλύτερων ακόμη. Και αυτό μας χαροποιεί γιατί αναδεικνύει το Βόλο, το Πήλιο, την ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας. Υπηρετεί το στόχο μας για τουριστική προβολή και ανάπτυξη της περιοχής και δίνει και μια ταυτότητα γενικότερα στην πόλη που την έχουμε ανάγκη. Το ότι όλο και περισσότερες διοργανώσεις φιλοξενούνται στο Βόλο αποδεικνύει ότι έχουμε τις υποδομές, έχουμε τους ανθρώπους, την τεχνογνωσία, την εμπειρία για να φιλοξενούμε τέτοια μεγάλα γεγονότα. Είναι το 41ο Διεθνές Ράλι. Είναι επαιτειακό για μας, διότι γιορτάζουμε τα 40 χρόνια στη Φίλπα. Έχουμε γύρω στις 50 συμμετοχές. Τα αυτοκίνητα που θα ξεκινήσουν, το παλαιότερο είναι του 20. Μετά έχουμε δύο Ροδρόης 23 και πολλά άλλα αυτοκίνητα. Οι μέρες είναι τρεις σήμερα και μέχρι το Σάββατο το βράδυ που θα γίνει η απονομή και τον καλά. Έχουμε από Τουρκία, έχουμε από Κύπρο, έχουμε Αγγλία, Βέλγιο. Κατά τη διαδρομή που θα κάνουν, που σήμερα είναι γύρω στα 100 χιλιόμετρα, πηγαίνουν μιλιές και κάνουν τον κύκλο. Θα κάνουν κατά διαστήματα, θα υπάρχουν κάποιες ειδικές διαδρομές. Αυτές την απόσταση δεν την ξέρουν οι αγωνιζόμενοι. Ξέρουν μόνο ότι πρέπει να κάνουν με 40, με 45, ανάλογα πόσο έχει βάλει ο ελτάρχης, την ταχύτητα. Και αυτός που θα φέρει τους λιγότερους βαθμούς θα είναι σε αυτή την ειδική ο νικητής. Μαζεύουμε τους βαθμούς και στο τέλος, το Σάββατο το βράδυ, που θα βγουν τα αποτελέσματα, θα δούμε ποιος θα είναι ο νικητής. Το έπαθρο το πρώτο είναι μία καραμούζα. Είναι το σήμα
της ΣΥΛΠΑ δίνεται μόνο στο διεθνές και όλα τα κύπελα είναι ασημένια. Φέτος όμως, επειδή γιορτάζουμε τα 40 χρόνια, θα πάρει και ο πρώτος και ο δεύτερος και ο τρίτος καραμούζα, ανάλογα η πιο μεγάλη, η πιο μικρή. Και θα δοθούν φέτος 6 καραμούζες και στους γρήγορους και στους πιο αργούς. Στις αθλητικές ειδήσεις τώρα, συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει αύριο ο πρόεδρος της ΠΑΕ Νίκη Ανδρέας Πάτσης, ενώ θα ακολουθήσει η παρουσίαση της νέας εμφάνισης της ομάδας. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, συνεργασία με την Star Ελλάς του 2004 Βάλια Κακούτη για τις δημόσιες σχέσεις ξεκίνησε η ομάδα. Αγωνιστικά τώρα την Κυριακή θα γίνει η πρεμιέρα αντιμετωπίζοντας τον Ηρακλή Ψαχνών. Ολυμπιακός Βόλο από την άλλη πλευρά την Κυριακή αντιμετωπίζει στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα την Καβάλα για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από το magnesianews.gr. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.